Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το καινούριο βίντεο στο Μεγαλοκάναλο, που είναι το ταξίδι μας στην Κέρκυρα μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο. Κάπου εδώ θα βάλουμε και το Instagram account γιατί το γκέι, την φιλαρέτη μου, το Μίλτο και το Σοφοκλή που είναι φίλοι, και την Όλγα βεβαίως, και την Όλγα, το λουκάνικο του Σοφοκλή και του Μίλτου. Δεν ακούγεται πολύ ωραίο το λουκάνικο του Σοφοκλή. Το σκυλάκι τους που είναι λουκάνικο. Πώς λέγεται το λουκάνικο κανονικά? Σε αυτό το σημείο ουσιαστικά τελειώνει το ταξίδι. Δηλαδή φεύγουμε, είμαστε στην Ιγουμενίτσα, έχουμε επιστρέψει από Κέρκυρα Ιγουμενίτσα και ξεκινάμε το ταξίδι μας για την Αθήνα με τον κουμπάρο εδώ. Αλλά σκέφτηκα έτσι να ξεκινήσουμε από το τέλος, να δείτε λίγο την έναρξη. Βασικά ξέχασα να κάνω αιώνα έναρξης και σας κάνω ένα τώρα. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και πώς ολοκληρώθηκε, για να ξαναφτάσουμε εδώ να κάνουμε ένα ωραίο, πολύ ωραίο κλείσιμο. Ό,τι να είναι. Εδώ πιστεύω δεν έχει ήχο να τα λέμε αυτά. Ακούτε! Εδώ από την πρώτη θέση, εδώ. Να σας δείξουμε πώς ξεκινάει αυτό εδώ το ταξίδι. Έχουμε καθίσει εδώ στο κατάστρωμα. Δεν είναι κατάστρωμα. Ναι. Και πηγαίνουμε στην Κέρκυρα. Ενώ δεν έπρεπε να πηγαίνουμε στην Κέρκυρα, στην πόλη. Έπρεπε να πηγαίνουμε στη Λευκήνη έπρεπε να πηγαίνουμε. Θα πάμε με το αμάξι. Η ώρα είναι 12. Είναι Κυριακή του Πάσχα. Είμαστε στη Χαλκιδική. Φάγαμε κάτι λίγο. Μαγείρεψε εδώ η κοπέλα. Ένα κατσικάκι, λίγες πατατούλες. Μια μακαρονάδα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτέδες. Και μια συναδρίδα. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Μόνο αυτά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω όρεξη. Και έτσι ελαφριές. Πάμε στην Κέρκυρα να βρούμε τον Σταματόπουλο. Εδώ μας έριξε η ζωή. Ρε φίλε, όμως πες κάτι, δεν μιλάς. Να μιλάς, στα vlog πρέπει να μιλάς. Έχεις ξαναπρωταγωνιστεί σε vlog μου, δεν θυμάμαι. Όχι, πρώτη φορά. Πώς γίνεται αυτό? Α, όχι, και το Πάσχα το προηγούμενο. Ναι, στα. Και ίσως και το προηγούμενο από το... Πολλά Πάσχα έχουμε κάνει μαζί, όλα τα Πάσχα έχουμε κάνει μαζί. Όπως όλες και τις πρωτοχρονιές έχουμε κάνει μαζί. Πώς γίνεται, σε όλα αυτά τα vlog κάπου είναι μέσα η φιλιό. Απλά είναι πιο χαμηλό τόνο, μην κοιτάτε τώρα που τη στρίμωξα. Δεν θα γλιτώσει τώρα, μόνο αυτήν έχω, μόνο μου θα μιλάω. Όχι, μαζί της θα μιλάω. Καλά πάθος. Ας μη κουμπάριαζες μαζί μου. Καλή τύχη. Πού να πάω, βόρεια Κέρκυρα? Νότια Κέρκυρα, κέντρο. Αριστερά. Όχι, αφού λέει. Αριστερά. Σίγουρα. Ναι. Όχι ρε, αφού κάπου πάμε, η νότια ή η βόρεια, το θυμάμαι. Όχι, από εκεί που πας. Σίγουρα. Ορίστε. Κάτσε, μήπως αλλάξει γνώμη. Να, είδες. Πάει και από εδώ. Αλλά είναι συν 3. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και κάπως έτσι ξεκινάει αυτή η εξερεύνηση στην όμορφη Κέρκυρα, στην οποία έχουμε ξανακάνει vlog. Νομίζω το vlog της γιορτής μου είχαμε κάνει εδώ. Τώρα πηγαίνουμε σε ένα μέρος, πώς λέγεται Παύλο? Λέγεται Παλιά Περίθια. Να σε δείξω γιατί είναι από το προφίλ που σου λείπει το δόντι. Θα μιλάω έτσι. Λοιπόν, με ένα μικρό παραβάν. Περίμενε να πούμε λίγο στους ανθρώπους, γιατί μπορεί να μην σε έχουν ακολουθήσει στο Instagram. Συμβαίνει το εξής. Καταρχήν, αυτή είναι η δεύτερη μέρα στην Κέρκυρα. Ναι. Αλλά χθες έτσι κάναμε ένα πιο relax και δεν σας είχαμε στην παρέα μας. Από σήμερα και αύριο που είναι άλλες δύο μέρες που θα είμαστε στην Κέρκυρα, θα είμαστε μαζί σας. Χθες λοιπόν, ο Παύλος τρώγοντας ένα κομμάτι πίτσα. Μπρουσκέτα. Είχε μία απώλεια. Του έσπασε ένα δόντι. Εκείνος λέει μου έπεσε ένα δόντι, που είναι λάθος, γιατί η ρίζα του δοντιού είναι εκεί. Τη βλέπουμε, είναι ολοφάνερο. Ναι. Αυτό έγινε viral στο Instagram, γιατί ανέβασε ένα βίντεο που εξηγούσε τους λόγους που δεν θα χαμογελάει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι θλιμμένος. Δεν μπορώ να γελάσω, από εδώ είναι το κενό. Μπορείτε να τον ακολουθήσετε στο Instagram, αξίζει τον κόπο. Οπότε δεν θα τον βλέπετε έτσι πολύ γελαστό, πολύ ζωηρό. Και όταν μιλάει θα κάνει έτσι για να κρύβει την τρύπα που έχει. Έλα, δείξτε να λίγο τώρα στα παιδιά. Ό, μεταξύ μας είμαστε. Όχι καταδία, είσαι τρελή. Τι κάνε, είναι έτσι. Λίγοι, δεν είναι λάθος. Το πιο δυνατό προσόν είναι πέρα από το σώμα μου και την ομορφιά μου, είναι τα δόντια μου. Και το χιούμορ μου φυσικά. Ρώτα τον κόσμο που. Έλα, γέλα λίγο, σε Σε παρακαλώ. Να πούμε το εξής, ότι πηγαίνουμε σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό, σωστά? Ναι, είναι ορεινό χωριό στη Βόρεια Κέρκυρα, το οποίο... η Κέρκυρα χωρίζεται σε δύο μέρη. Ω Θεέ μου! Να μαθαίνεις πέντε πράγματα. Τούβλο, ήρθες, μη φύγεις και τούβλο. Ορίστε μας. Έχεις έρθει δύο φορές στην Κέρκυρα, τι έχεις μάθει? Τίποτα. Θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Τα μόλς που δεν έχεις. Ποια μόλς? Και τα μπιτσόμπαρα. Παλιότερα έπαιζε ο Θοδωρής σε beach bar, πήγα στο beach bar να κάνω. Δεν πήγες στα πόδια να πας στην παλιά πόλη να μάθεις πέντε πράγματα. Πήγα. Λοιπόν, για να πω που πάμε, πρέπει να πω καταρχάς ότι η Κέρκυρα χωρίζεται σε δύο μέρη, στο βορρά και στο νότο. Ο νότος είναι η Ουρίτσα, όπως βλέπετε, την Κέρκυρα. Και είναι πιο, ρε παιδί μου, είναι από τις Μπενίτσες και κάτω όσοι έχετε έρθει στην Κέρκυρα. Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ήσυχα, έχει φοβερές παραλίες που δεν έχουν ακόμα εξερευνηθεί. Αλλά από το βορρά και πάνω είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε το πιο κοσμοπολιτικό. Εκεί που πάνε, ας πούμε, οι Έλληνες. Γιατί οι τουρίστες πάνε σε όλη την Κέρκυρα. Η Παλαιοκαστρίτσα είναι βόρεια Κέρκυρα. Αν έχει το γοπτή. Όχι, μωρέ Παύλο. Δεν θέλω να χαλάσω την εικόνα που έχουν οι άνθρωποι για μένα. Έχουν φύγει όλοι οι άνθρωποι από το βίντεο. Και πολιτικοί. Όχι! Ρε παιδιά, τι είναι αυτό που ήρθαμε? Παιδιά, είμαστε 2 ώρες στο αυτοκίνητο. Λες και είμαστε. Δεν λέω κι εγώ που λες και πάμε. Εγώ κατεβαίνω, πρέπει να πατήσω εκεί. Είσαστε όλοι. Όλες αυτές τις στροφές. Ναι. Για να έρθουμε πού? Εδώ, δεν έχεις δει τίποτα και σχολιάζει πριν μπεις μέσα. Θα σε κάψει ο Θεός. Εδώ πίσω, εξήγησε ποιοι είναι πίσω που βλέπουν αγνώστους. Α, ναι, ο Σοφοκλής και η Όλγα. Γεια σας. Γεια σου, Όλγα. Γεια σου, Σοφοκλή. Όλγα. Η πρώτη της Πανελλήνια. Youtube-istική εμφάνιση. Κοίτα ωραία τα βερνούλα, έχεις δει πιο ωραία? Κοίτα εδώ, και τι ωραίο πλακόστρωτο. Ωραία είναι, ναι. Πιο πολύ μ' αρέσει αυτή. Αυτή, αλλά πρέπει να αλλάξω το ύφος μου να μην είμαι τόσο σοβαρός. Το backstage μιας φωτογράφησης. Ακολουθήστε τον στο Instagram και θα σας ανταμείψει. Πόσο πράσινο όμως, σαν τη Χαλκιδική, Τι λέτε, κοπέλα μου. Όλα εσείς οι Θεσσαλονικείς τα έχετε με γνώμονα τη Χαλκιδική. Δηλαδή, άμα πας, που να σου πω, το Παρίσι θα μας πεις σαν τη Χαλκιδική. Δεν είπα, αλλά η Κέρκυρα μοιάζει. Δεν μοιάζει. Μοιάζει, Παύλο, σε παρακαλώ. Δεν μοιάζει με τη Χαλκιδική. Δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική. Δεν μίλησα για την αρχιτεκτονική, για τη φύση μίλησα. Εσείς θα μπορούσα να είμαστε συμπάθησα τώρα. Τι θέλεις, ρε παιδί μου? Όχι από εδώ. Για να μην μιλάς. Να σας πούμε που πάμε τώρα. Φιλιό μου, πως θυμάσαι, έλα να κάνουμε μαζί διάλογο, γιατί εδώ μιλάμε για ανόητο. Σε γελάσω. Έλα ρε φιλιό. Τώρα μίλα με τη φιλιό. Αφού δεν θες ανόητο, μίλα με την κοιμισμένη πίσω. Φίλος μας, κουμπάρος μας. Ωραία, πού πάμε? Να πούμε. Λοιπόν, θα το πω μία και τελευταία φορά. Πάμε στους Δουκάδες. Πώς? Μάθ' να μιλάς όμως, λίγο ορθοφωνία. Δεν έχω δω την κυρία μου. Δουκάδες. Δουκάδες, ναι. Είναι ένα χωριό, είναι κεφαλοχώρι, πάρα πολύ αρχοντικό χωριό, με ωραία αρχιτεκτονική. Εκεί που έχει σπίτι ποιος? Ο Θεοτόκης, που κουκλάρετε να καταλάβετε ποιος είναι. Έχει καταρχάς 3 ωραίες ταβέρνες, θα φάμε στη μία από τις 3, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Αν είχαμε χρόνο θα τρώγαμε και στις 3, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί μπορούμε. Γιατί μπορούμε. Με πολύ ωραία σπιτικά φαγητά. Οι Δουκάδες είναι δίπλα στην Παλαιοκαστρίτσα. Δηλαδή από κάτω, αν μπορείς να δεις, είναι η Παλαιοκαστρίτσα. Και από εκεί το καλοκαίρι που έχει πάρα πολλά καραβάκια, πας σε διάφορες παραλίες εκεί γύρω. Και θέλω να σας πω ότι μία από τις παραλίες την έχει βαφτίσει η Βλαχοκούλου. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν θυμάσαι καν που είσαι. Δεν θυμάμαι ονόματα και με τους ανθρώπους το παθαίνω αυτό. Δουκάδες. Πώς? Δουκάδες. Είμαι εδώ, σας ακούω, ξέρω ότι το μαρτυράς. Ευτυχώς υπάρχει μοντάζ. Εδώ λοιπόν, μόλις φύγαμε από τις Δουκάδες, δεν είδατε ιδιαίτερα πολλά πράγματα, γιατί εδώ μας πήγαν κατευθείαν για φαγητό τα λιγούρια και δεν προλάβαμε να κάνουμε την εξερεύνηση που θέλαμε. Και μετά από αυτό. Άσε μας μωρεσείς και μετά από αυτό και μετά από αυτό. Και μετά από αυτό το χειρουργικό παρκάρισμα που έκανε ο κουμπάρος μου. Δεν το έχω καταγράψει όμως. Δεν το έχω καταγράψει όντως. Έπρεπε να παρκάρουμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και αυτό το απόγευμα Τρίτης πριν την Πρωτομαγιά κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο της Κέρκυρας. Να μην συμμετέχεις άμα δεν σου αρέσει η παρουσίασή μου. Τι να κάνω, να πάμε άλλη παρέα. Ένα μόνο. Άρχισα μια επιχείρηση, δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα. Αύριο μεθαύριο. Δε Παύλος. Δεν λέγεται Δε Παύλος, Παύλος και το λέγεται. Και ενώ περπατάμε άπειρες ώρες εδώ μέσα στην πόλη. Έλα ρε Παύλο. Εντάξει, δεν περπατάμε, περπατήσαμε λίγο. Πήρα μερικά δωράκια για τα παιδάκια μου. Και μετά ήπιαμε κάτι. Και τώρα πάμε νωρίς να πέσουμε για ύπνο. Τι ώρα είναι? 10 παρά 20. 10 παρά 20 πάμε να κοιμηθούμε γιατί είμαστε τέτοια καλά παιδιά. Ναι, δεν θα κοιμηθούμε. Η Όλγα είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Θέλω να σας πω, γιατί πρέπει να μας πάτε και στο δικό μας σπίτι. Εντάξει, θα σας πάμε. Μετά θα σας αφήσουμε. Χαθείτε, προφανώς. Στους δρόμους. Δεν θα χαθούμε, Παύλο. Θα χαθείτε. Έχουμε την κυρία Google. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτή την δεύτερη μέρα. Να το θέσω, πώς να το θέσω? Τρίτη, από πού μετράμε? Τρίτη μέρα, αλλά για σας δεύτερη. Σε αυτό το βροχερό νησί. Σήμερα είναι βροχερό το νησί, έχει αυτή τη συννεφιά. Δείτε εδώ, σύννεφα, χαμός. Δεν βοηθάει στην ψυχολογία, αλλά σε λίγο θα συναντήσουμε τον Παύλο και θα βοηθήσει αυτός. Και έχουμε έρθει μια βόλτα εδώ στο κέντρο της Κέρκυρας. Να τυπώσουμε κάτι μπλουζάκι, γιατί έχω παραγγελίες από τους γιους μου και από τα δικά της παιδιά, είναι η Φιλιό, την Εφέλη και τον Ορφέα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε έρθει για αυτό το λόγο στο κέντρο της Κέρκυρας. Και είστε όλοι εδώ στην Κέρκυρα πάρα πολύ γλυκούλιδες και τρελές αγκαλίτσες έχω πάρει. Και σας ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ. Φιλάκια είπαμε, καλημέρα είπαμε. Πάρουμε και τα κόκκινα τα κραγιόν μας. Σόνια τέλος. Βεβαίως, να εδώ από τα μπλουζάκια. Χαμός, πολύ σημαντικές αγορές. Και πάμε να βρούμε τον Παύλο. Παύλο. Τον άλλον. Ευτυχώς έχει βγει λίγος ήλιος. Όχι για να βγάλεις τον μπουφάν. Όχι, όχι. Μην ανοίγεσαι. Και ζιβάγκο φορούσα. Ευτυχώς πήρα 3 μαγιό μαζί. Πάλι καλά που το θυμηθήκαμε. Και μόλις φτάσαμε στην πινέζα που μας έχει υποδείξει ο κουμπάρος. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει καραβάκια, βαρκούλες, λιμανάκι. Πού είμαστε? Στο Πετριτί. Και πάμε στη Λιμνοπούλα να φάμε. Σας βρήκαμε. Βλέπω τρεις καρέκλες. Αγοράζουμε, κάνουμε ψώνια. Τρεις καρέκλες. Πού είναι οι καρέκλες μας? 1,02. Επειδή αργήσαμε 5 λεπτάκια, πιστέψατε ότι δεν θα έρθουμε. 83,29. Καμία σημασία. Hello. Και Παύλα, Κώστα. Έχω τα φέρει λαγό. Μπαρούλι. Από όλο αυτό το background έχεις το χιλιό background και είσαι ευχαριστημένη. Πλούστηκες καθόλου. Φυσικά. Δεν φαίνεται. Γιατί μου φαίνεται έτσι? Πες με στο κάδρο. Κανόνισε να πέσει στη θάλασσα η καμερούλα. Πραγματικά. Αυτή η καμερούλα σας φύγει από εδώ, δεν έρχεται να φύγει. Δεν έχεις όρεξη σήμερα. Έχει φάνηση που αρκούδι δεν χορεύει. Εντάξει, μετά το φαγητό δεν μπορεί να χορέψει μυστικό αυτό το αρκούδι. Δεν είμαι αρκούδι. Είμαι αντιλόπι. Παύλο, το προφίλ σου δεν ταιριάζει πολύ με το ουράνιο τόξο. Κάνε πιο πέρα. Έλα λίγο δεξιά. Είναι λες και ψάχνει η μύτη σου το θησαυρό στην άκρη. Εδώ. Η μύτη μου είναι πάρα πολύ μικρή. Για γύρνα προφίλ. Τι όμορφο. Ευχαριστώ. Απίστευτο. Ωραίες οι βαρκούλες. Ναι, βάτα μισά τα λένε Άγιο Σπυρίδων. Πού βρίσκουν άκρη? Πού βρίσκουν άκρη? Σπυρίδων από εδώ, Άγιο Σπυρίδων από εδώ. Όχι, έχει και ένα Σπύρος. Ναι, α, Σπύρος, ναι. Τέσσερα. Τι ωραία που είναι. Τι ρομαντικά. Παύλο. Έχεις πει που είμαστε? Λέγεσαι. Ναι. Πού είμαστε? Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά είπα. Πού είπες? Πού είπα? Στο Πετρίτη. Ποιο Πετρίτη βρε άσχετε? Πετριτής λέγεται. Στο Πετρίτη. Ρε φιλιό. Στον Πετριτή. Στον Πετριτί. Ναι. Τι είναι ο Πετριτής? Χωριό. Τι χωριό? Ψαρό. Κερκυραϊκό χωριό. Αφού στην Κέρκυρα τι θα ήταν, λιβαδιώτικο? Στην πιο κατάλληλη στιγμή ανοίξει την κάμερα. Έχει πάρα πολλά νεύρα σήμερα ο Παύλος. Του λέω γιατί μου μιλάς έτσι απότομα και μου λέει δεν μιλάω απότομα, απλά δεν μιλάω στο στρουμφάκι. Ποιος μιλάει στο στρουμφάκι, εγώ? Εσύ. Κανένα άγχος. Δεν έχουμε βγάλει εισιτήρια. Τι άγχος, να το καραβάκι. Έχεις βγάλει εισιτήρια? Δεν είναι εκεί φιλιό και παίρνει τις κρατήσεις μας. Υπάρχει μήπως να μείνουμε εδώ? Υπάρχει. Και σε στεναχωρεί αυτό? Μήπως έχεις νεύρα επειδή φεύγουμε? Ακόμα ανοιχτή είναι. Ναι. Και θα είναι για να δει ο κόσμος τι είσαι και πώς μου φέρεις. Να αποκαλυφθεί το πραγματικό σου πρόσωπο επιτέλους. Βλέπεις, αυτοί που έχουν στήριο μπαίνουν. Εμείς εδώ, σαν τους μαλάκες. Μπιπ. Μπιπ, ναι, μπιπ. Κάπως έτσι λοιπόν ήταν αυτές οι διακοπές. Δεν θα πω πασχαλινές. Για σένα ήταν πασχαλινές, εσύ ήσουν ναι, εδώ από το Πάσχα. Τη Μεγάλη Πέμπτη ήρθα. Ναι. Έζησα τα πάντα, και τον Επιτάφιο και τη Λιτανία. Του χρόνου θες να το κάνουμε όλο αυτό μαζί? Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω Πάσχα στην Κέρκυρα, παρόλο που έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Θέλω όλο αυτό να το ζήσω κι εγώ. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει ο επόμενος χρόνος. Δεν κάνουμε σχέδια από τώρα. Ξέρω ότι ήταν λίγο ασυντόνιστο και λίγο με περίεργο περιεχόμενο, αλλά δεν πειράζει, έχετε συνηθίσει. Συμβαίνει συχνά αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε παρόλα αυτά που σας πήραμε στην παρέα μας. Δεν είχα και πολλές επιλογές γιατί τώρα γυρίζουμε στην Αθήνα και είναι Πέμπτη. Πέμπτη δεν είναι σήμερα. Ναι. Σήμερα είναι. Πέμπτη και εσείς αύριο πρέπει να δείτε το βίντεο. Άρα δεν υπήρχε χρόνος για να γίνει κάτι άλλο. Και κατά τα άλλα θα τα πούμε αύριο το πρωί με το αγόρι. Αυτό εδώ το τραγανό με το χακί. Στο Open Beyond και στο Έλα Χαμογέλα στις 10 παρατέταρτο. Παιδιά στα παιδιά. Γεια σας παιδιά. Like οδηγώ κιόλας, ξέρεις, παράδειγμα.